Κύριε Παπά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κάγια, καλησπέρα και στους τηλεθέατες. Στα Τρίκαλα σήμερα και αύριο, στο πλαίσιο έτσι της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ προς τον ελληνικό λαό και βέβαια εν όψη και του συνεδρίου σας, το οποίο αποφασίστηκε να γίνει στα τέλη του Φεβρουάριου. Ναι, είναι μια διαδικασία η οποία αποφασίσαμε, σχεδιάζαμε και υλοποιούμε να είναι μια εξωστρεφής διαδικασία. Τα συνέδρια των κομμάτων πολλές φορές γίνονται αφορμή για αρνητικές ειδήσεις γύρω από τις εξελίξεις στο εσωτερικό τους. Όμως εμείς, όπως και με τη συγκρότηση του προγράμματός μας, αποφασίσαμε αυτή η διαδικασία να είναι μια διαδικασία η οποία θα μας δώσει την αφορμή και την αιτία να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, να εμβαθύνουμε, να επικαιροποιήσουμε τις προγραμματικές μας θέσεις και σε διάλογο με τον κόσμο να εμβαθύνουμε και τη διεύρυνσή μας, την ανασυγκρότησή μας και τον μετασχηματισμό μας. Κύριε Παπά, πιστεύετε ότι σιγά σιγά θα πετύχετε το στόχο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρει ξανά έτσι το έναυσμα που έχασε όντας ως κυβέρνηση και βέβαια στις εκλογές του 2019 δεν κατάφερε να κυβερνήσει ξανά στην ελληνική κοινωνία? Στις εκλογές του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν πρώτο κόμμα, πήρε όμως ένα πάρα πολύ ισχυρό ποσοστό. Ναι. Αυτά τα ποσοστά τα διατηρεί. Θέλω να σας θυμίσω ότι είναι, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων είναι παράλληλα των δημοσκοπήσεων και των αποτελεσμάτων που έδιναν και λίγες μέρες πριν τις προηγούμενες εκλογές, ενώ έχει σημαντικά σημεία ανάκαμψη σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μπει σε μια πορεία φθοράς. Βεβαίως ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσει αυτόματα το πολιτικό εκκρεμές, γι' αυτό και παίρνουμε τις πρωτοβουλίες μας. Έχουμε το πρόγραμμά μας, κάναμε μια προγραμματική υπερπροσπάθεια, το μένουμε όρθιοι 1, μένουμε όρθιοι 2. Κάναμε την πανελλαδική μας συνδιάσκεψη, έχουμε παρουσιάσει προγραμματικές θέσεις και για τον τραπεζικό τομέα και για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, για την αύξηση του μισθού, για την αναβολή, εκμηδένιση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ όσο λειτουργεί, είναι σε εξέλιξη αυτή η κρίση αύξησης των τιμών. Και με αυτές τις θέσεις επικοινωνούμε με το λαό, με τους φορείς, με τις εκπροσωπήσεις της κοινωνίας των πολιτών. Και νομίζω ότι ακριβώς έτσι θα καταφέρουμε να φέρουμε το ποθητό αποτέλεσμα. Για μας η ανάγκη μιας προοδευτικής διακυβέρνησης είναι ανάγκη της κοινωνίας. Θεωρούμε και διαπιστώνουμε και στην επαφή μας με τον κόσμο ότι οι ανισότητες διωγγώνονται σε όλα τα επίπεδα και μια προοδευτική διακυβέρνηση, ισχυρή προοδευτική διακυβέρνηση, μεγάλης διάρκειας, είναι αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία. Πιστεύετε ότι θα το καταφέρετε? Το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη όλες οι προεκλογικές περιοδίες του κινήματος αλλαγής εν όψει και των εκλογών. Και μέχρι στιγμής η πλειονότητα των υποψηφίων για την Προεδρία έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι θα έρθει η ώρα, γιατί έχουμε και την απλή αναλογική? Κυρία Κάκια, παρακολουθούμε με ψυχραιμία τις εξελίξεις και στα άλλα κόμματα. Δεν παρεμβαίνουμε σε αυτές όπως ενδεχομένως άλλοι να έχουν επιχειρήσει να το κάνουν. Σε κάθε περίπτωση εμείς διατυπώνουμε τις θέσεις μας για το πώς εκτιμάμε ότι έχει ανάγκη η κοινωνία να κινηθούν τα πολιτικά πράγματα. Ποια προγραμματικά προτάγματα πρέπει να μπουν μπροστά και να εφαρμοστούν. Για παράδειγμα, πρέπει να απαντήσουν τα άλλα κόμματα. Πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 800 ευρώ. Πρέπει να μειωθεί μέχρι να περάσει η κρίση ενέργειας ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Πρέπει να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Πρέπει να υπάρξουν προσλήψεις στο σύστημα υγείας και να αυξηθούν οι αποδοχές των υγειονομικών. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν τα θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα θέτει η ίδια η ζωή, τα θέτουν οι ανάγκες της κοινωνίας, τα θέτει μια πραγματικότητα η οποία βλέπει τους εργαζόμενους να βρίσκουν ή να μην βρίσκουν δουλειές και όταν βρίσκουν να έχουν εισόδημα το οποίο δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, τα νοσοκομεία μας να έχουν στομώσει και να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες του πληθυσμού που προκύπτουν από την πανδημία και μια κυβέρνηση να αδιαφορεί για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Η ίδια η ζωή δηλαδή, η ίδια η ιστορία βάζει ερωτήματα από τα οποία ξέρετε κανείς μας από όλους όσοι και όσες υπηρετούν την πολιτική δεν μπορεί να αποφύγει. Πιστεύετε ότι αν βγείτε πρώτο κόμμα και καταφέρετε να κυβερνήσετε θα ασκήσετε την πολιτική την οποία ασπάζετε? Το λέω αυτό γιατί 4,5 χρόνια κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ εφάρμοσα μια νεοφιλελεύθερη πολιτική, την οποία βέβαια την πληρώσατε. Θα διαφωνήσω ως προς το εξής. Είπαμε και όταν πήραμε τη διακυβέρνηση και όταν προκαλέσαμε τις δεύτερες εκλογές για να νεώσουμε την εντολή
η οποία είχε εξαντληθεί με βάση τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης, ότι καταλήγουμε σε ένα συμβιβασμό ο οποίος έχει και στοιχεία της πολιτικής μας, αλλά και στοιχεία τα οποία επευλήθησαν από τον εξωτερικό καταναγκασμό. Mm-hmm. Θυμίζω ότι όταν έγινε η πολιτική αλλαγή, παραλάβαμε απολύτως άδεια ταμεία. Δεκάδες χιλιάδες, να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου να κρέμεται από πάνω του ποινική δίωξη επειδή είχε χρέη στο δημόσιο. Οι τράπεζες τρέκλυζαν στην κυριολεξία. Και βεβαίως έπρεπε να αξίσουμε τον πάτο του βαρελιού τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Όταν ολοκληρώθηκε ο κύκλος της διακυβέρνησής μας, η χώρα είχε βγει από τα μνημόνια, είχε δημιουργήσει 400.000 θέσεις εργασίας και παραπάνω, είχε ρυθμίσει το χρέος της και τα ταμεία για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία ήταν γεμάτα. Mm-hmm. Αυτή είναι μια τεράστια ιστορική παρακαταθήκη. Τώρα δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει η χώρα τους εξωτερικούς καταναγκασμούς που εμείς κληρονομήσαμε. Υπάρχουν δυνατότητες άσκησης πολιτικής. Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν καθυστερήσουν οι εκλογές, εάν διαμορφωθεί πλαίσιο εξωτερικών καταναγκασμών. Σε κάθε περίπτωση όμως, και αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός, ο δικός μας προγραμματικός ορίζοντας, αλλά και ο διεθνής περίγυρος αυτή τη στιγμή, επιτρέπουν την άσκηση πολιτικής σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε για το μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας της διακυβέρνησής μας 2015-2019. Βλέπετε εκλογές από το νέο έτος. Η πανδημία είναι ο καθοριστικός παράγοντας, ο οποίος ουσιαστικά αναβάλει από όλη την πλευρά της κυβέρνησης την προκήρυξή τους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Είναι απολύτως σαφές ότι οι εκλογές περνάνε από το μυαλό του κ. Μητσοτάκη κάθε μέρα. Γι' αυτό και αναγκάστηκε και απάντησε με τρόπο ευθύ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είπε ότι δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση από την επόμενη κάλπη. Mm-hmm. Θέλω να σας πω, κυρία Κάκια, ότι αυτό είναι πρωτοφανές στα πολιτικά πράγματα. Δηλαδή, ένας ενενεργεία πρωθυπουργός να λέει ευθαρσώς ότι δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση από την επόμενη κάλπη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει απολέσει το μεγαλύτερο ποσοστό της πολιτικής πρωτοβουλίας. Σε αντίθεση με αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι διεκδικεί και θα πετύχει την ενίσχυσή του, ούτως ώστε να μπορέσει να σχηματίσει προοδευτική διακυβέρνηση από την κάλπη της απλής αναλογικής. Οι εκλογές είναι λογικό να περνάνε από το μυαλό του κ. Μητσοτάκη, διότι βιώνει αυτά τα αδιέξοδα και όσο και να είναι εγκλωβισμένος στις εξελίξεις, δεν θα αργήσει η ώρα που θα κάνει αυτό το βήμα. Κύριε Παπά, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν αυτή τη στιγμή ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση? Το λέω αυτό γιατί η πανδημία είναι ένας παράγοντας ο οποίος κανείς δεν περίμενε να προκύψει. Βλέπουμε ότι έχει χαθεί λίγο ο μπούσουλας και ανεβαίνουν διαρκώς τα κρούσματα. Οι νεκροί καθημερινά είναι δεκάδες. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα βλέπουμε ότι δεν κυλάει όπως θα έπρεπε να κυλούσε, γιατί ίσως υπάρχει μια μερίδα των πολιτών οι οποίοι είναι απέναντι, δεν αναφέρει μόνο σε αυτούς που φοβούνται. Θεωρείτε ότι θα είχατε καταφέρει διαφορετικά και θα είχατε πείσει ακόμα και αυτούς που τώρα λένε όχι, παρά τα μέτρα, τα περιοριστικά, εμείς το εμβόλιο δεν θα τα κάνουμε? Να σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα είχε την πρώτη ουσιαστική της συνεδρίαση η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία συνεκλήθη με αίτημα της αντιπολίτευσης για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά και με βάση την αλλαγή την τελευταία που έγινε στο Σύνταγμα, για να εξετάσει τα πράγματα, εξεταστική των πραγμάτων Επιτροπής σε σχέση με την περιβόητη λίστα Πέτσα. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο που μας βλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε να έρθουν πολιτικά πρόσωπα και ο ίδιος ο κύριος Πέτσας σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή, και αυτό είναι νομίζω δηλωτικό μιας πολιτικής ενοχής η οποία είναι περισσότερο από φανερή. Με ρωτάτε αν θα τα κάναμε τα πράγματα διαφορετικά. Φυσικά και θα κάναμε τα πράγματα διαφορετικά, διότι αυτή η Εξεταστική Επιτροπή καλείται να εξετάσει το πώς σπαταλήθηκε δημόσιο χρήμα, όχι για να ενημερωθεί ο κόσμος μέσω του γιατρού του, του δήμου του, της κοινωνίας των πολιτών, των υπηρετούντων το σύστημα υγείας, αλλά για να πιστεί δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα για μια λειτουργία για την οποία έπρεπε χωρίς αντίτιμο χρηματικό να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να δωρεάν τα μηνύματα που αφορούν την πανδημία να τα προβάλλουν. Και αυτό το πράγμα νομίζω ότι έχει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Mm-hmm. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα έχει φτάσει στα όρια του. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας το οποίο δύσκολα πείθεται και βεβαίως η κυβέρνηση αρνείται να ενισχύσει το σύστημα υγείας και πληρώνουμε αυτό το τίμημα. Παράλληλα θα σας έλεγα, για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν αξιοποίησε τα εργαλεία και τις επιτυχίες της επιστήμης τις οποίες είχαμε στο
ενδιάμεσο. Θα γίνονταν λοιπόν πάρα πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν θα ακούγατε κυβερνητικό στέλεχος της προοδευτικής μας διακυβέρνησης να λέει ότι η ΜΕΘ είναι πολυτέλεια. Δεν θα ακούγατε κυβερνητικό στέλεχος της δικής μας διακυβέρνησης να λέει ότι εάν είχαμε περισσότερες ΜΕΘ θα είχαμε περισσότερους θανάτους. Και βεβαίως θα είχαμε μια απόλυτη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας και όχι την συνειδητή μη ενίσχυσή του, ούτως ώστε να υπάρχει περιθώριο για τα ιδιωτικά συμφέροντα στον χώρο της υγείας, ακόμα και όταν η πανδημία φύγει από τη μέση. Μάλιστα. Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, κυρία Καγιά. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ.